Σήμερα τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, οι φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά πάνω απ' όλα η αθρώα συμμετοχή εργαζόμενων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έδωσαν μία απάντηση στην προσπάθεια συνδικαλιστικής και πολιτικής δίωξης της συναδέλφου της Ρούλας της Γεωργιάδη. Εν μέρη υπήρξε μία πολύ θετική απόφαση, η επιστροφή της στην εργασία. Παρόλα αυτά παραμένει μία τιμωρητική απόφαση η μετακίνησή της σε άλλο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το νοσοκομείο στο οποίο είναι εκλεγμένη στο Σωματείο Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το συμπέρασμα της σημερινής ημέρας είναι ότι ενωμένοι μαζί μπορούμε να σπάσουμε τη τρομοκρατία και πρέπει μαζικά να απαντήσουμε σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που έρχεται για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση.